πάμε τώρα να συναντήσουμε μία γιατρό, την κυρία Μέρη Αγρογιάννη, είναι γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνα και Πειραιά. Η πρώτη ερώτηση που είναι, έχουμε να τις κάνουμε, δεν ξέρουμε, θα μας πει και αυτή τα σχετικά, γιατί πολλά συζητώνται για την υγεία τον τελευταίο καιρό. Το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω εγώ να ρωτήσω είναι τι θα κάνει τα λεφτά από το αφορολόγητο των υπερωριών και πού θα τα επενδύσει, αν σκοπεύει κάπου να τα επενδύσει. Μπορεί να είναι προσωπική ερώτηση, αν θέλει μα πάντα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται πολλές συζητήσεις το τελευταίο διάστημα στα νοσοκομεία για το τι θα κάνουμε όλα αυτά τα λεφτά που μας έδωσε η κυβέρνηση. Με παίρνετε για σύμβουλο. Αν έχετε κάτι καλό να μας προτείνετε. Μόνο καλά έχουμε εμείς. Η αλήθεια είναι πάντως ότι υπήρχαν συνάδελφοι που όταν είδαν τους πίνακες που δημοσίευσε ο κύριος Γεωργιάδης σχετικά με τους μισθούς που παίρνουμε, νομίζαν ότι θα πάρουμε αύξηση. Γιατί καλά, μην τα θέλετε και όλα δικά σας. Αυτά τα ποσά που δείχνει η κυβέρνηση ότι παίρνουν οι γιατροί σαν μισθό είναι περίπου ένα χιλιάρικο παραπάνω από αυτά που όντως παίρνουμε. Ναι. Πώς έγινε αυτό το λάθος, κύριε Αγρογιάννη? Φαίνεται για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση είναι τσακωμένη με την αλήθεια. Ναι. Γιατί πέρα από το ότι κάνει λάθος υπολογισμό στους μισθούς, ότι προσπαθεί να ενεργοποιήσει και με έναν τρόπο τον κοινωνικό αυτοματισμό, λέγοντας ότι μην γκρινιάζετε εσείς οι γιατροί που παίρνετε περισσότερα από τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Λες και τον έπιασε ο πόνος τον κύριο Γεωργιάδη, που μέχρι πρόσφατα ήταν υπουργός εργασίας, για το ότι είναι χαμηλή η μισθή των εργαζομένων. Mm-hmm. Και ξαφνικά το επιστρατεύει σαν επιχείρημα να στρέψει τον κόσμο. Είχαμε αύξηση του κατώτατου, κύριε Γιάννη. Είχαμε αύξηση του κατώτατου. Ναι, είναι και αυτό ζήτημα που θα επενδυθούν. Βέβαια, και να ξέρετε ότι σε λίγο καιρό ο κατώτατος με το μέσο θα είναι μαζί. Η μοναξιά κανένας δεν τη θέλησε. Αλλά και το φορολόγητο των εφημεριών. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα αίτημα που κερδίθηκε μέσα από τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις που έκανε και η Ένωση και η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών. Αυτή που η κυβέρνηση λέει. Το δήλωσε και η κυρία Παγώνη πριν από λίγο καιρό και το είχε πει πολύ καθαρά. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις απώλειες από τις μειώσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, από το 13ο-14ο μισθό και φυσικά από την ακρίβεια που πλήττει όλο τον κόσμο, όχι μόνο τους υγειονομικούς φυσικά. Και σίγουρα όσα επιδόματα και να δώσουν, δεν έχουν κάνει τίποτα για να βελτιώσουν τα υπόλοιπα προβλήματα στα νοσοκομεία, τις συνθήκες δουλειάς, τις επιστημονικές και κοινωνικές ανάγκες που έχουν οι υγειονομικοί και σίγουρα αυτά που έχει ανάγκη ο κόσμος που έρχεται σε ένα νοσοκομείο για να βρει την υγεία του. Ο υπουργός ισχυρίζεται ότι το ΕΣΥ δεν καταραίει και όχι μόνο δεν καταραίει, χθες και το παίξαμε στο πρώτο μέρος, δήλωνε μάλιστα ότι με τα λεφτά που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξυγχρονίζονται τα νοσοκομεία θα είναι έτοιμα για να γίνουν μέχρι και βίντεο κλιπ να γυρίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς καταρχήν ποτέ δεν κατηγορήσαμε την κυβέρνηση ότι δεν κάνει πράγματα για την υγεία. Ίσα-ίσα, τον τελευταίο ένα χρόνο έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Και έχει πάρει μέτρα που ενισχύουν τη λειτουργία των νοσοκομείων ακόμα περισσότερο σαν επιχειρήσεις ή ενισχύουν άμεσα τον ιδιωτικό τομέα. Και όντως ήταν πάρα πολύ ενεργοί. Μέσα σε ένα χρόνο νομοθέτησαν τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Να πηγαίνει δηλαδή ο ασθενής μέσα στο δημόσιο. Μα λένε ότι είναι δωρεάν, κύριε Αγρογιάννη, τώρα. Τώρα λένε ότι είναι δωρεάν. Θα σας πω και ναι, γι' αυτό. Ναι. Νομοθέτησαν τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, όχι τους νομοθέτησαν, τις εφάρμοσαν ακόμα περισσότερο και τις επέκτηναν. Όπως για παράδειγμα στο νοσοκομείο που δουλεύω εγώ, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, που έφεραν ιδιωτική εταιρεία για να γνωματεύει τις αξονικές τομογραφίες, γιατί δεν έχουμε γιατρούς στον αξονικό. Μάλιστα. Νομοθέτησαν το ιδιωτικό έργο των γιατρών, εκτός των γιατρών του ΕΣΥ. Διάλυσαν την ψυχική υγεία με το νομοσχέδιο που πέρασαν μέσα στο κατακαλό καιρό, αύξησαν τις τιμές των φαρμάκων, οπότε έχουν κάνει πάρα πολλά. Και όσον αφορά τα απογευματινά χειρουργεία, η εξαγγελία αυτή για τα λεφτά που θα δώσουν... Τα οποία είχαν ξεκινήσει στην αρχή, γιατί με κατεύθυνση νομιμοποίηση φακελάκι και ξαφνικά ακούμε δωρεάν. Νομιμοποίηση φακελάκι φυσικά και από ό,τι φαίνεται
Και όπως αποδεικνύεται, σίγουρα δεν μείωσε τις τεράστιες αναμονές στα χειρουργεία, γιατί ο κόσμος, αν ήθελε να πληρώνει, μπορούσε να πηγαίνει και στο ιδιωτικό να πληρώνει. Δεν ήταν αυτό που λείπει από τον κόσμο, το να έχει άλλη μια ευκαιρία να πληρώσει. Τα χειρουργεία λοιπόν τα απογευματινά που λένε ότι θα είναι δωρεάν, καταρχήν δεν είναι δωρεάν γιατί είναι με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, που τα έχουμε πληρώσει όλοι, είναι χρήματα των εργαζομένων. Σωστό. Δεύτερον, εμείς βάζουμε ένα βασικό ερώτημα. Πώς ξαφνικά η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για να κάνει δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, όπως λέει, αλλά δεν βρίσκει χρήματα για να προσλάβει προσωπικό? Γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργούν, είναι κλειστές 30% από τις χειρουργικές αίθουσες. Mm. Δηλαδή, με βάση τα τελευταία στοιχεία, λειτουργούν 145 από τις 208 στην Αττική. Mm. Γιατί λοιπόν δεν προσλαμβάνουν το απαραίτητο προσωπικό για να λειτουργήσουν όλες οι αίθουσες το πρωί, να μπορούν να γίνουν τα χειρουργεία, που κατά βάση το προσωπικό που λείπει, και αυτό το ομολογούν και οι ίδιοι σε συναντήσεις που έχουμε κάνει και με τις υγειονομικές περιφέρειες και με το Υπουργείο. Καλά, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν να το αρνηθούν. Και τραυματιοφορείς. Ναι. Δηλαδή δεν προσλαμβάνουν 2 νοσηλευτές και έναν τραυματιοφορέα για να λειτουργήσει μια χειρουργική αίθουσα, στην οποία θα μπορούν να γίνονται 3 ή 4 χειρουργικές επεμβάσεις. Οπότε δεν βρίσκουν χρήματα γι' αυτό, αλλά βρίσκουν χρήματα για να προωθήσουν ακόμα περισσότερο αυτό το μέτρο που θα κάνει τους εργαζόμενους να πληρώνουν, δηλαδή να χρυσώσουν το χάπι για να το εφαρμόσουν. Και επίσης μέσα σε αυτό να σχολιάσουμε ότι, όπως εξήγηλαν και οι ίδιοι, ένα ποσό θα πάει και απευθείας στον ιδιωτικό τομέα μέσω βάουτσερ που είπαν ότι θα δώσουν για να γίνονται τα χειρουργεία απευθείας δωρεάν στον ιδιωτικό τομέα. Mm. Δηλαδή πάλι χρήματα δικά μας θα πάνε στους ιδιώτες, όπως έγινε και στην πανδημία, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Ναι, χρήματα τα οποία τα έχουν πληρώσει ο φορολογούμενος θα αναγκαστεί ουσιαστικά με την μορφή βάουτσερ. Είναι μια δεύτερη μορφή πληρωμής. Εσείς αυτή τη στιγμή, αν θα πρέπει να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα, ποιο θα βάζατε πρώτο? Κοιτάξτε, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στα νοσοκομεία είναι η έλλειψη προσωπικού. Μάλιστα. Έλλειψη προσωπικού όλων των ειδικών. Και δεν αναφέρεστε μόνο στους γιατρούς, αναφέρεστε γενικότερα, έτσι? Γενικότερα, φυσικά, όλων των κλάδων και όλων των ειδικοτήτων. Mm. Οι προσλήψεις που λέει η κυβέρνηση ότι έχει κάνει, επί της ουσίας το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι αλλαγή σχέσης εργασίας. Δηλαδή, αυτοί που ήταν συμβασιούχοι χρόνια έγιναν μόνιμοι κάποιοι από αυτούς. Mm. Και παράλληλα έχουμε ένα κομμάτι του προσωπικού, όπως είναι η φύλαξη, όπως είναι η καθαριότητα, που πετιούνται στο δρόμο σιγά σιγά και θα μπουν μέσα σε εργολάβη για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αυτό που λέμε ιδιωτική επιχειρηματική λειτουργία. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία. Ότι είμαστε πάρα πολύ λίγοι, ότι μετριόμαστε κάθε μέρα και βρισκόμαστε όλο και λιγότεροι, ότι δεν μπορεί να βγει η δουλειά. Έχουμε ένα νοσηλευτικό προσωπικό που κάνει διπλοβάρδιες, έχουμε τραυματιοφορείς που πραγματικά είναι είδος προς εξαφάνιση, ειδικά στις εφημερίες. Για παράδειγμα, να πω πάλι για το νοσοκομείο που δουλεύω εγώ, που έχω και άμεσα παραδείγματα, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, που βλέπουμε πάνω από 1000 ασθενείς στην εφημερία, στη βραδινή βάρδια μπορεί να έχουμε 4 τραυματιοφορείς για όλη την εφημερία. Mm. Και φυσικά αυτό αποδεικνύεται και από τα μέτρα που παίρνει η ίδια κυβέρνηση, ότι κάνει συνεχώς μετακινήσεις προσωπικού. Ναι. Ότι έχει κάνει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές ένα περιοδεύοντα θείας, όπου συνεχώς έρχονται εντέλεστα για να μετακινηθούν. Το ίδιο γίνεται και στα περιφερειακά, κύριε Αγγελέα. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ομολογεί το πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα. Και φυσικά, εντάξει, ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει και με την υπερφόρτωση που υπάρχει στα νοσοκομεία και το φόρτο εργασίας της εφημερίας, είναι η έλλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας, δεν υπάρχουν κέντρα υγείας που να είναι πλήρως στελεχωμένα και εξοπλισμένα και να λειτουργούν όλο το 24ωρο για να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού. Και το Σαββατοκύριακο έχει. Και το Σαββατοκύριακο, ακριβώς όπως μας είπε και ο κύριος Γεωργιάδης. Ότι ποτέ στο ΕΣΥ δεν δούλευαν Σαββατοκύριακο. Ότι ποτέ δεν δούλευαν Σαββατοκύριακα, ναι. Mm. Τόλμησε να πει αυτό το πράγμα για την ασθενή που πέθανε λίγα μέτρα από το κέντρο υγείας. Και αυτό δημιουργεί προφανώς πρόσθετες δυσκολίες και στους ασθενείς που για οποιοδήποτε πρόβλημα, ακόμη και για το μικρότερο, πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο, που δεν έχουν ένα πλήρες σύστημα πρόληψης που να μπορεί
να εντοπίζει από νωρίς προβλήματα υγείας, ώστε να μην χρειάζεται ο κόσμος να φτάνει να ασθενήσει και να πάει στο νοσοκομείο σε βαρύτερη κατάσταση. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό ζήτημα που εμείς το βάζουμε στην προμετωπίδα των ετοιμάτων μας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Υπάρχουν πάντως, και μια που αναφερθήκατε στην Νίκη, εγώ θα αναφερθώ σε ένα άλλο νοσοκομείο του Πειραιά και αναφέρομαι στο Μεταξά. Δύο φορές έχουν γίνει εγκαίνια για εγκαταστάσεις, για ορόφους, για ιστορίες κτλ. Αυτά, ωραία, γίνονται. Αποτελούν ξενοδοχειακή αναφορά, γιατρούς έχουν. Δεν έχουν προσωπικό και αυτό είναι αυτό που επισήμαναν και οι εργαζόμενοι και το σωματείο, ότι εγκαινίασαν, ειδικά την τελευταία φορά που ήταν και πρόσφατα τώρα και πριν 10 μέρες, ότι εγκαινίασαν επί της ουσίας έναν όροφο φάντασμα που δεν έχει προσωπικό για να λειτουργήσει. Και το ότι βγαίνουν με τα βαΐων και κλάδων και ανακοινώνουν και εγκαινιάζουν ανακαινήσεις ορόφων, που να σας πω κάτι, είναι και αυτονόητο. Δηλαδή, όταν στα δικά μας τα νοσοκομεία του Πειραιά, στο Τζάνιο, στη Νίκη, αλλά και στον Ευαγγελισμό και παντού ανακαινίζουν κτίρια που είναι του 60 ή του 70. Μάλιστα. Ανακαινίζουν ορόφους που μέσα στα δωμάτια δεν είχαν καν τουαλέτες και το παρουσιάζουν σαν επίτευγμα το 2024. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, ότι πανηγυρίζουν για το αυτονόητο. Το άλλο κομμάτι είναι ότι αυτό που είπατε κι εσείς, ότι επί της ουσίας εγκαινιάζουν κτίρια, αλλά δεν έχουν τον κόσμο για να τα στελεχώσει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλοφάγωτα. Και εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Ρουγιέν. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.